Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ που ακριβώς μείναμε στην προηγούμενη ώρα του μαθήματος. Δηλαδή, πουλήσαμε το πρώτο όριο όταν το χ τίνει στο χ0, όταν τίνει δηλαδή στο 1 το χ. Και προχωράμε στο επόμενο όριο, που είναι να βρούμε το όριο της f του χ, όταν το χ τίνει στο χ0, που εδώ πέρα το χ0 είναι για μας το 0. Δηλαδή, αλλάζει αυτό που θεωρούμε ως όριο. Τι θέλω να παρατηρήσετε. Να παρατηρήσετε πάλι ότι έχετε δύο κλάδους, επομένως θα πρέπει να χαράξουμε πρώτα απ' όλα, όπως μας λέει η εκφώνηση της ασκήσεως και βλέπουμε εδώ, τη γραφική παράσταση της συνάρτησης και εν συνεχεία με τη βοήθεια αυτής να προχωρήσουμε στο όριο. Δηλαδή θα το εντοπίσουμε και πάνω στο σχήμα. Θα σηκωθεί κάποιος? Ναι, ναι. Για να σηκωθούμε λιγάκι να το δούμε και αυτό σαν ασκησούλα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Μαρκαδοράκια έχουμε εδώ πέρα, οπότε μπορούμε να το δούμε μαζί. Απλά έχει δύο κλάδους. Οι συναρτήσεις με δύο κλάδους δεν είναι κατά ανάγκη κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αλλάζει ο τύπος της συνάρτησης βρισκόμενη από τη μία και από την άλλη. Για κοιτάτε όλοι στον προτζέκτορα τώρα που σηκωθήκαμε στον πίνακα για να λύσουμε την άσκηση. Όχι εσύ, έλα από εδώ πέρα για να βλέπουν στον προτζέκτορα. Ωραία, και να φαίνεσαι και στην κάμερα. Πολύ βασικό. Το ουσιαστικότερο είναι ότι το 0 είναι ένα σημείο στο οποίο αλλάζει ο τύπος της συνάρτησης. Επομένως, εκεί πέρα ακριβώς είναι που πρέπει να παίξουμε με κάτι που μιλήσαμε προηγουμένως. Μπορεί να σκεφτεί κανένας τι μπορεί να είναι αυτό? Καλά, ας το κάνουμε σαν γεωμετρική σαν γραφική παράσταση, να δούμε πώς ακριβώς είναι. Λοιπόν, προσπαθούμε να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση. Πρώτα απ' όλα, σύστημα όπως σε βολεύει και σε όποιο σημείο του πίνακα βολεύει, για να φανούν και οι δύο κλάδοι. Προσοχή, επειδή θα έχουμε και αρνητικές τιμές. Και θετιμές και στιμές στο χ, καλό είναι να φαίνεται ακριβώς έτσι όπως το φτιάχνει ο συμφοιτητής σας το σχήμα. Ψιψιτόνος, χιχιτόνος, ωραία. Λοιπόν, στην πρώτη έχουμε παραβολή. Στην πρώτη, δηλαδή στο κομμάτι που είναι πάνω από το 0, είναι παραβολή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι άρα ο ένας κλάδος της παραβολής. Ναι. Έτσι, καμπυλόγραμμος. Πάρα πολύ καλά. Και όμως το πιο πριν από το 0, δηλαδή στις αρνητικές τιμές, είναι μία ευθεία, η οποία έχει συντελεστεί διεύθυνση στο μείον 1. Που σημαίνει ότι κατέρχεται και διχοτομεί δεύτερο, τέταρτο, τεταρτημόριο. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο στο δεύτερο, τεταρτημόριο τι γίνεται. Άρα πάρα πολύ ωραία αυτή η γραφική παράσταση. Κοιτώντας τη γραφική παράσταση, αγαπητά μου παιδάκια, θέλω να μου πείτε ακριβώς εδώ που θέλουμε το όριό της. Παρατηρείτε εάν η συνάρτηση μπορεί και να έχει όριο. Ακριβώς στο σημείο να τίνει στο χ0. Εμείς επειδή αλλάζει ο τύπος της, ακριβώς στο σημείο 0, θα κοιτάξουμε τι γίνεται αριστερά και τι γίνεται δεξιά. Βλέπετε να αλλάζει αυτό που βλέπετε αριστερά στο σημείο αυτό κοντά το 0 με αυτό που βλέπετε δεξιά? Άρα λογικά θα καταλήξουμε ότι έχει όριο, έτσι. Για να το δούμε όμως και σαν πραξούλα, όταν δεν έχει κάτι ιδιαίτερο δύσκολο η άσκηση, απλά αντικαθιστούμε την τιμή 0 στον τύπο της συνάρτησής μας. Αν γίνεται και δεν εξαιρείται από το πεδίο ορισμού μας, έτσι. Άρα, το λιμ του, γράψε, λιμ του χ τετράγωνο, του χ τίνοντος. Γράψε μάλλον πρώτα αν χ μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Πάμε στο πρώτο κλάδο. Όριο του χ τίνοντος, το χ μηδέν συν θα βάλεις από κάτω, έτσι. Τώρα σε θέμα 0. Συν. Ωραία. Το οποίο είναι 0. Είναι 0. Ωραία. Και το βλέπαμε και από το σχήμα μας αυτό ούτως ή άλλως. Του χ τίνοντας το χ 0 μείον. Απλά δεν μας έγραψες αν το χ είναι αρνητικό από πάνω. Γράψε εδώ αν χ μικρότερο του πληθυντός. Ωραία. Το οποίο είναι πάλι 0. Είναι μείον χ που είναι 0. Από αυτά τα δύο, ένα άγκιστρο, προκύπτει ότι η συνάρτησή μας συνεπάγεται λοιπόν ότι το όριο της f του χ, αφού αριστερά και δεξιά του μηδενός είναι το ίδιο,
Ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, πάρα πολύ καλά, είναι 0, αφού συμπίπτει. Αυτή ήταν όλη η άσκηση. Ποιο δυσκολία είχε στο να χαράξουμε το σχήμα, δηλαδή τη γραφική της παράσταση, παρά στο να βρούμε τα όρια. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Επόμενος που θα θέλει να σηκωθεί υπάρχει. Δεν σας έχω δείξει και ποια είναι η επόμενη ασκησούλα που πρέπει να κάνουμε. Είναι αυτή εδώ. Τι έχετε να πείτε για αυτή εδώ. Σας φοβίζει η τρία. Η συνάρτηση τρία. Μας φοβίζει καθόλου. Μπορεί κάποιος να την αντιμετωπίσει. Πώς βλέπει εδώ πέρα τα πράγματα. Θέλετε να την αντιμετωπίσουμε λιγάκι μαζί. Μήπως είναι πιο εύκολο. Για να μου πείτε, μέχρι όμως να σημειώσω εγώ στον πίνακα, σκέφτεστε εσείς. Αρχίζουν και δυσκολεύουν κατά κάτι όλες αυτές εδώ πέρα οι περιπτώσεις. Εντάξει. Άρα λοιπόν, θα προσπαθήσετε κι εσείς να δείτε με ποιους τρόπους μπορεί να θυμηθείτε ή να γνωρίζετε ή να σας έρχονται έστω τώρα βάσει όσων έχουμε πει ενστικτοδός να αντιμετωπιστεί αυτή εδώ η περίπτωση συνάρτησης. Όριο. Έχουμε ρίζα στον αριθμητή η οποία κλείνει ακριβώς εδώ. Το μείον 1 είναι εκτός της ρίζας. Όχι, έβαλα την ή. Συν. Τι πρέπει να βρείτε πρώτα απ' όλα για αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Θεωρούμε ότι είναι η συνάρτηση F του Χ, που είναι Χ τετράγωνο, μείον 2 Χ, μείον 1, προς ρίζα του Χ, συν 1. Να ελέγξουμε λίγο πεδίο ορισμού. Πεδίο ορισμού. Ποια, τι πρέπει να πάρω για πεδίο ορισμού. Για σκεφτείτε λιγάκι να μου πείτε, αν το είχατε αυτό σε συνάρτηση. Ακούω, τι περιορισμούς υπάρχουν. Ακούω. Το υπόρριζο στον αριθμητή και στον παρονομαστή. Άρα λοιπόν, να πάμε στον παρονομαστή. Πρέπει το Χ να είναι μεγαλύτερο ίσον του μηδενός, αναγκαστικά. Πρέπει το Χ τετράγωνο μείον 2 Χ να είναι μεγαλύτερο ίσον του μηδενός. Αυτό εδώ μπορείτε να μου το λύσετε. Για να σας ακούσω. Χ τετράγωνο μείον 2 Χ μεγαλύτερο ίσον του μηδενός. Έχουμε καμιά ιδέα. Κοινό. Σωστά. Κοινό παράγωνα. Και αυτό εδώ το δεύτερο μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με πινακάκι. Που αυτό σε δύο ουσιαστικά περιπτώσεις μπορεί να αναχθεί. Για να δούμε. Έχουμε πίνακα. Βάζουμε τα σημεία που μηδενίζεται. Ο ένας παράγοντας του γινωμένου, ο άλλος παράγοντας του γινωμένου, είναι το 0, είναι και το 2, μείον άπειρο, συν άπειρο. Το πρώτο είναι το Χ, που το Χ μηδενίζεται ακριβώς εδώ. Δεξιά του μηδενός είναι θετικό, αριστερά του μηδενός αρνητικό. Το Χ μείον 2, που είναι θετικό. Όταν είμαστε πάνω από το 2, αρνητικό κάτω από το 2. Και πολύ πολύ βασικό, το γινόμενο που είναι χ επί χ μείον 2. Τους κανόνες των προσήμων, πλην επί πλην μας κάνει συν, συν επί πλην μας κάνει πλην, συν επί συν, συν. Εμείς τι θέλαμε. Θέλαμε όπου αυτό το γινόμενο είναι θετικό. Άρα, το από αυτήν εδώ την ανίσωση, το ουσιώδες είναι, συγγνώμη τώρα που γράφω αρκετά χαμηλά, ότι θα πρέπει να είμαστε στο μείον άπειρο, συγγνώμη, κόμμα 0, να το συμπεριλάβω και αυτό, διότι εδώ μηδενίζεται και εδώ μηδενίζεται το γινόμενο, άρα θέλω μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και επίσης πολύ βασικό, από το 2,
ως το συνάπειρο. Αυτά τα δύο μαζί, που ήταν αυτό, το σημείο 0, κόμμα συνάπειρο. Κοιτάξτε τα λιγάκι, να μου πείτε, εάν αυτά τα δύο μαζί, δηλαδή αυτός εδώ ο περιορισμός και αυτός εδώ, αν συναληθεύουν κάπου. Υπάρχει κάποιο κομμάτι που συναληθεύουν. Το ένα μου λέει από το 0 ως το συνάπειρο, το άλλο μου λέει από το μείον άπειρο ως το 0, ένωση δύο συνάπειρο. Για να το βάλουμε, να το δούμε λιγάκι σε άξονα πραγματικών αριθμών. Εδώ θεωρούμε ότι είναι το 0. 0 και πέρα, έως συνάπειρο, είναι ο πρώτος περιορισμός. Και ο δεύτερος περιορισμός που έχουμε βρει από κάτω, είναι μείον άπειρο 0, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε από εδώ και κάτω, που δεν γίνεται, δεν συναληθεύουν, ή από το 2 και πάνω. Επομένως, αυτοί οι δύο περιορισμοί έχουν πεδίο που συναληθεύουν διάστημα από το 2 μέχρι το συνάπειρο. Κατανοητό? Ο πάνω που είναι σε πλαίσιο με τον κάτω. Άρα, πολύ πολύ βασικό και αυτό, ότι από αυτά τα δύο, σβήνω τώρα το γινόμενο, το πιντακάκι, προκύπτει ότι μάλλον το πεδίο ορισμού πάει να είναι αυτό. Έχουμε άλλον περιορισμό που δεν λάβαμε υπόψη μας? Υπάρχει και κάτι άλλο? Τις υπόρριζες ποσότητες μου είπατε ότι όντως πρέπει να είναι αριθμοί μεγαλύτερη ίση στο μηδενός. Ακούω τον άλλο περιορισμό. Ο παρονομαστής να είναι διάφορος στο μηδενός. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν στους περιορισμούς και ο παρονομαστής. Ο παρονομαστής είναι ρίζα του χ και 1. Πρέπει να είναι διάφορος από το 0. Τι γίνεται εδώ? Για πείτε μου, τι, πώς μπορώ να το λύσω? Ρίζα του χ διάφορο του μείον 1. Λύνεται αυτό? Ποιανού αριθμού η ρίζα είναι αρνητική? Κανενός. Άρα αυτό είναι κάτι που ισχύει πάντα. Δεν υπάρχει ρίζα αρνητική. Επομένως λοιπόν, εφόσον έχω βρει τον περιορισμό, έχω μείνει στο διάστημα, δεν άλλαξε τίποτα, δύο συνάπειρο, ότι αυτό είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησής μου. Μέχρι εδώ καλά? Όλα κατανοητά? Αν έχετε απορίες, να σταματάμε. Επόμενο βήμα. Ξεχάσαμε τι είχαμε αρχικά. Είχαμε αυτό εδώ. Το 3, στο οποίο μας λέει ότι πρέπει να τίνει, είναι σημείο του πεδίου ορισμού? Είναι. Ούτε καν το άκρο του, έτσι. Άρα μπορεί να τίνει και από δεξιά και από αριστερά και γενικά είναι σημείο που δεν μας απασχολεί καθόλου. Τι θα κάνατε αν αυτό σας ζητιότανε σε άσκηση? Πώς θα εντοπίζατε αυτό εδώ το όριο? Ακούω. Μια απλή αντικατάσταση είναι. Δηλαδή θα μπορούσατε να συνεχίσετε και να λέγατε ότι αυτό είναι 3 εις το τετράγωνο μείον 2 επί 3 μείον 1 προς ρίζα του 3 συν 1. Αριθμητής 9 μείον 6 μείον 1 ρίζα του 3 και 1. Άρα αριθμητής ρίζα του 3 μείον 1, παρονομαστής ρίζα του 3 και 1. Εύκολο. Και αν θέλω να διώξω τις ρίζες, που συνηθίζω να θέλω να τους διώξω τις ρίζες, θυμάστε το κόλλημα που κάνετε? Κυρίως οι ρίζες του παρονομαστή μας πειράζουν. Βέβαια εγώ έχω και ασκήσεις που μας πειράζουν και του αριθμητή. Ακούω πάλι ιδέες. Να το υψώσουμε στο τετράγωνο δεν μπορούμε, διότι θα χαλάσουμε λίγο την ισορροπία. Αλλά για κάτσε, κάτι ακούστηκε για συζυγείς από εκεί πίσω. Για να ακούσω δυνατά. Του παρονομαστή. Ένα κόλπο λοιπόν που μας λύνει τα χέρια. Όχι ότι και αυτό δεν είναι μια τελική απάντηση, έτσι. Αλλά το συνηθίζετε να το κάνετε. Η συζυγής παράσταση είναι ο παρονομαστής όπως είναι, με μείον ανάμεσα στους όρους του. Και ξέχασα να το κάνω και στον αριθμητή. Επομένως εδώ είναι ρίζα του 3 μείον 1 στο τετράγωνο
και ο παρονομαστής είναι 3-1. Δηλαδή, για να το προχωρήσουμε λιγάκι, σμήνω από κάτω. Ρίζα του 3-1 στο τετράγωνο και αν θέλω το προχωράω και αυτό, δεύτερα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Αν θέλω, προχωράω και κάνω και το ανάπτυγμα τετραγώνου και κάνω και οτιδήποτε άλλες πράξεις προκύπτουν, έτσι. Okay. Όλα καλά. Άρα λοιπόν, να και το όριο το οποίο θέλατε. Το βρήκατε. Εσείς θα το προχωρούσατε. Αυτό. Θα τα αφήνατε έτσι. Αν κάποιος το προχωρούσε, τι θα διαφοροποιούντανε. Δηλαδή να κάνετε το ανάπτυγμα τετραγώνου στον αριθμητή. Είναι κάτι δύσκολο και να θέλετε να το κάνετε. Για να το δούμε, για να μην τα αφήνουμε έτσι λόγια στον αέρα. Αν κάποιος λοιπόν, φοιτητής, προσπαθεί να βρει το όριο μια συνάρτησης, είτε αυτή είναι οικονομικού ενδιαφέροντος είτε όχι, και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν μου το αφήσετε εδώ, εγώ θα το θεωρήσω σωστό. Αλλά αν το προχωρήσετε και παρακάτω, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Για κοιτάτε να δείτε, ρίζα 3 στο τετράγωνο, μείον 2 φορές ρίζα 3 επί 1, συν 1 στο τετράγωνο. Αυτή ήταν η δυσκολία που έπρεπε να κάνετε, το ανάπτυγμα τετραγώνου του αριθμητή. Ρίζα 3 στο τετράγωνο, φεύγει ρίζα με το τετράγωνο, είναι και θετικός αριθμός, 3 μείον 2 ρίζα 3. Το επί 1 δεν έχει κανένα νόημα ούτε καν να είναι σε παρένθεση, κακώς το έβαλα, συν 1. Δεύτερα, και εδώ ακριβώς που είμαστε, κάνουμε την πραξούλα 3 και 1, 4, μείον 2 ρίζα 3, δεύτερα. Μήπως εδώ είναι κανείς που μπορεί να μου το προχωρήσει ακόμα ένα βήμα. Ακούω. 2 κοινός παράγοντας, μένει μέσα μείον ρίζα 3. Προς 2, δηλαδή φεύγει, 2 μείον ρίζα 3. Πιο ωραίο δεν φαίνεται έτσι τελικά, από το να τα αφήνατε όπως ήταν πριν. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι, ας το πούμε, μαθηματικές πράξεις, τις οποίες δεν είσαστε και 100% υποχρεωμένοι να τις εφαρμόζετε, επειδή εμάς το μάθημα το έχουμε κάνει, επειδή έχει το ένα σκέλος με τα οικονομικά μαθηματικά, να χρησιμοποιείτε κομπιουτεράκι, μπορούσατε κατευθείαν να πατήσετε και σε κομπιουτεράκι ανά πάσα στιγμή την απάντηση, δηλαδή το ρίζα 3 μείον 1 στο τετράγωνο προς 2 και θα σας έβγαινε ένας αριθμός και θα ήταν και αυτό αποδεκτό, έτσι, ανά πάσα στιγμή. Πάμε και στην άλλη. Έχουμε άλλη μία ασκησούλα. Για σκεφτείτε να μου πείτε. Για κοιτάτε την 4. Αν δεν υπάρχουν απορίες, υπάρχουν απορίες εδώ. Να δούμε την 4. Σβηνώ. Σβήνουμε κι αυτή. Κανένας την 4 δεν θέλει να έρθει, να υποθέσω, ε. Δεν έχω πολλούς εθελοντές σήμερα. Αλλά δεν πειράζει. Αν σας την κάνω και αυτή, αλλά θα έχω τη συμβολή σας από κάτω. Για κοιτάξτε τι, και μέχρι να τη σημειώσω σκεφτείτε να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε και τι παρατηρείτε εδώ. Εδώ μοιάζει με πλευρικό όριο, έτσι δεν είναι. Εδώ, αν θέλατε να βρείτε πεδίο ορισμού, αν θεωρούσατε ότι αυτή εδώ είναι η συνάρτησή σας, αν είχαμε λοιπόν αυτή τη συναρτησούλα, πεδίο ορισμού, έχει κανένα περιορισμό. Βλέπετε κάτι. Βλέπετε παρονομαστή, ας πούμε. Βλέπει κανένας τίποτα. Όλο ίδιοι και ίδιοι όμως μου λέτε, ναι, ακούω. Μεγαλύτερος ίσως, πρόσεχε. Μεγαλύτερος. Ξανασκέψου, παρονομαστής. Ο παρονομαστής πρέπει να είναι διάφορος. Μπερδευόμαστε, εντάξει. Είναι και το track της κάμερας. Χ-2, διάφορο του μηδενός. Άρα το χ δεν μπορεί να πάρει
την τιμή 2. Επομένως, το πεδίο ορισμού ή θα το γράψετε R αν εξαιρέσω την τιμή 2 ή εναλλακτικά μείον άπειρο 2 ένωση 2 κόμμα στην άπειρο. Όπως και να μου το γράψετε, για μένα είναι τέλειο. Όπως τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε αυτή την άσκηση, θέλω να κοιτάξετε λίγο το όριό της, δηλαδή το πού τίνει στο χ, και να μου πείτε τι μπορώ να κάνω. Δεν σας λέει στο 2, σας λέει στο 2 πλάς, δηλαδή στο 2 συν. Δηλαδή από θετικές τιμές να είναι στο 2. Για να ακούσω, έχουμε ιδέα κιόλας. Αφού λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να μου το σχολιάσετε όμως μία, δηλαδή αφού το χ τίνει στο 2 συν, τότε το χ θα πρέπει να είναι πιο μεγάλο από το 2. Αυτό σημαίνει. Αυτό λέει ο συμφοιτητής σας. Άρα, το απόλυτο χ μείον 2 είναι ίσο με, αφού το χ είναι μεγαλύτερο το 2, το χ μείον 2 δεν θα είναι μεγαλύτερο αστερά του μηδενός. Άρα, θα είναι χ μείον 2 χωρίς απόλυτο. Δεν χρειαζόταν τελικά το απόλυτο, μας κοροϊδέψανε. Ήταν ίσα ίσα για να τσιμπήσουμε ότι κάτι δύσκολο έχει άσκηση. Άρα τελικά, το απόλυτο δεν είχε και νόημα. Αφήνω την παρατηρησούλα στην άκρη και συνεχίζω το όριο. Πετάω το απόλυτο μακριά, που δεν μου αρέσει καθόλου. Και το επόμενο βήμα μας, για να σας ακούσω, τι πρέπει να κάνω, ας πούμε εδώ. Τι θα κάνατε εσείς, πώς θα τα αντιμετωπίζατε. Πάλι οι ίδιοι. Για να ακούσω. Ναι. Και εγώ αυτό θα έκανα. Και εσείς αυτό φαντάζομαι. Πράξη στον αριθμητή. Χ τετράγωνο. Έφυγε το χ τετράγωνο, να μην το έχουμε. 3 χ και χ. 4 χ. Συν 2 μείον 2. 0. Κακώς την έφτιαξα τόσο μεγάλη τελικά τη γραμμή. Παρονομαστής, χ μείον 2. Τώρα εδώ, τι άλλη πράξη μπορείτε να κάνετε. Για κοιτάτε τα λίγο που τα σημειώσαμε. Ποιο είναι 3 χ. Α, ήταν πλην, παιδιά, το μιλάτε ρε παιδιά. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Είναι πλην 3 χ. Συν χ, πόσο μένει. Πλην 2 χ. Τώρα είσαι σωστός. Τόση ώρα δεν μου μίλαγες. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έγραψες. Ωραία. Πες μου όμως τώρα τι θα κάνω για να συνεχίσω. Δεν θέλω μόνο τα λάθη μου να βλέπετε. Θέλω να με βοηθάτε να συνεχίζω κιόλας την άσκηση. Αυτός είσαι. Χ. Μένει μέσα όμως την παρένθεση. Μπορεί κάποιος να πει. Ακούω. Χ μείον 2. Τελικά είσαστε καλοί. Απλοποιούμε και μένει όριο του χ τίνοντος το 2 συν του χ. Πόσο να είναι αυτό. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όχι 3. Σαφώς είναι και 2. Εντάξει. Άρα το βρήκατε. Τελικά ήταν μια πολύ δύσκολη άσκηση. Έτσι όπως φαινότανε. Και κοιτάτε πώς τη λύσατε σε τόσο απλά βήματα. Λοιπόν, για να δούμε γρήγορα, γρήγορα για τη συνέχεια. Σημειώνετε εσείς, αν έχετε και απορίες, κρατήστε τις για το τέλος. Συγγνώμη για το βήχα. Αν έχουμε μία συνάρτηση που έχει ένα πεδίο ορισμού, το είπαμε και προηγουμένως που κάναμε γραφική παράσταση, και το όριο της F του Χ του Χ τίνοντος στο Χ0 μας είναι τελικά η τιμή της F στο Χ0, τότε η συνάρτησή μας απλά λέγεται συνεχής και αυτό που περιγράψαμε με τη γραφική παράσταση είναι αυτό που θα δείτε εδώ. Δηλαδή ότι η συνάρτηση αυτή είναι το ροζ που βλέπετε. Δεν έχει κάποιο σημείο το οποίο να παρουσιάζει κάποιο άλμα ή κάποια διακοπή ή να συνεχίζει από κάποιο άλλο σημείο. Υπάρχει μία συνέχεια, δηλαδή αν το σχεδιάζετε με ένα μαρκαδόρο, με ένα μολύβι κάτι, δεν θα χρειαστεί να σηκώσετε καν το μολύβι από το χαρτί σας. Το μιλίμετρε βέβαια στην προηγουμένη περίπτωση χαρτί. Επομένως,
ασκήσεις τις οποίες θέλω να σημειώσετε, αυτή μόνο δηλαδή, για την επόμενη φορά, είναι ότι αν έχω μία συνάρτηση με δύο κλάδους, αλλάζει ο κλάδος στο σημείο 2, θέλω να μου αποδείξετε ότι το F του 2 είναι 7, να βρούμε τα πλευρικά όρια στο μείον 2 και στο συν 2 και να εξετάσουμε εάν είναι συνεχής. Πώς θα το εξετάσουμε? Βάσει του ορισμού. Τις διαφάνειες αυτές θα σας ανεβάσω ευθύς αμέσως να τις πάρετε από το Moodle, από το site μας. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Εντάξει.